Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pink Pony Guitar Channel. Σε αυτό το βίντεο έχουμε θέμα Block Rever. Προμηθευτείτε ήδη Pink Pong από το e-pingpongshop.gr. Το έχουμε. Παρακαλείτε να προσέλθει ο Πέτρο Καλαβεράκη. Έρχομαι. Θα ήθελα να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ Φέδωνα για τη συμμετοχή σου σε αυτό το βίντεο. Αγαπητά μου πιγκπονάκια, ο Φέδωνας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην παρέα της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Κάπου εδώ να πούμε ότι ο Φέδων Καλοτεράκης είναι ειδικός βοηθός διευθυντή του ΚΕΘΕΑ και απασχολείται στον χώρο των εξαρτήσεων από το 1980. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είναι εξωτερικός συνεργάτης και μέλος της ομάδας ειδικών Roster of Experts του United Nations Office on Drugs and Crime και εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ. Παίζει τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της ΠΟΦΕΠΑ στην ομάδα Terminators και φυσικά είναι μεγάλος μου μέντορας. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Block Rever. Ο Φέδωνας αυτή τη στιγμή κάνει τον Block του. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Φέδωνας έχει δοντάκι στο ρεβέρ. Είναι αυτή η τραχιά επιφάνεια που δίνει περίεργες περιστροφές στην μπάλα και διάφορες ιδιότητες ανάλογα με το πάχος και το είδος του δοντιού. Τις περισσότερες φορές όσοι έχουν δοντάκι, η αλήθεια είναι ότι η μπάλα έρχεται λίγο πιο αργά σε σχέση με αυτήν που έρχεται με το λίο λάστιχο, με το οποίο παίζουν οι επιθετικοί παίκτες. Ένα κλειδί ακόμη είναι ότι πρέπει να κοιτάμε τη ρακέτα του αντιπάλου μας, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι φάλτσο έχει το spin που έρχεται και σε τι ένταση, για να μπορέσουμε να έχουμε και την κατάλληλη απόσταση από το μπαλάκι. Ένα κλασικό λάθος που κάνουν συνήθως οι παίκτες είναι ότι μαντεύουν για το πού θα πάει η μπάλα. Δυστυχώς θα σας στεναχωρήσω. Πρέπει να παρακολουθείτε το χέρι του αντιπάλου σας για να μπορέσετε να προνοήσετε και να είστε πριν την μπάλα για την μπάλα. Το block αποτελεί ένα πολύ ισχυρό όπλο σε έναν καλό παίκτη. Για να μπορέσω να μάθω πρέπει στην αρχή να κάνω απαλά τα χτυπήματα και να μπορώ να κοντρολάρω τη δύναμη και το φάλσο του αντιπάλου. Μην το υποτιμήσετε ως χτύπημα, προπονήστε το και ψυχολογήστε τον αντίπαλο για να μπορέσετε να πάρετε εύκολους και έξυπνους πόντους. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε σωστά τη ρακέτα μας. Δείκτης και αντίχειρας ξαπλώνουν χαλαρά στη ρακέτα. Παίρνουμε σωστή απόσταση από το τραπέζι και λυγίζουμε τα γόνατα σύμφωνα με το άνοιγμα των ώμων και λίγο περισσότερο για καλύτερη ισορροπία. Το χέρι το οποίο δεν κρατάει τη ρακέτα μας ακολουθεί. Σε αντίθεση με το χέρι το οποίο κρατάμε τη ρακέτα, προσπαθούμε να το έχουμε μακριά από το σώμα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλό κοντρόλ στο μπλοκ μας. Ένα ακόμη κέραιο σημείο για ένα πολύ καλό block rever είναι η 45 μοίρες κλίση που πρέπει να έχει η ρακέτα μας την ώρα που ακουμπάει η μπάλα τη ρακέτα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Φέδων πριν στο βίντεο έκανε block rever με το δοντάκι ή το σπυράκι όπως λέμε. Η τραχιά επιφάνεια όπως λένε αυτοί που δεν ξέρουν. Εκείνη η κίνηση ήταν συρτή. Στην περίπτωσή μας όμως που έχουμε ένα λίο λάστιχο, εκείνη τη στιγμή απλά τσιμπάμε το λάστιχο. Δεν κάνουμε μεγάλη κίνηση, το ζητούμενο είναι να κάνουμε μικρή κίνηση και σε συνδυασμό μαζί με τα γόνατα την ώρα που έρχεται η μπάλα στο σημείο 4 στην περίπτωση αυτή να μπορέσω να κοντρολάρω και να ελέγξω την μπάλα σε κίνηση σούστας και ελαττήριου. 1. Παίρνω θέση βλέποντας τον αντίπαλο που σημαδεύει και πόσο φάλτσο βάζει. 2. Κάνω το χτύπημα, σημαδεύω κλείνοντας τη ρακέτα απαλά για να επιστρέψω το φάλτσο και τη δύναμη. Και 3. Οπλίζω για την επόμενη μπάλα. Όπως θα δείτε, τα γόνατα μου βρίσκονται σε ελαττήρια κατάσταση, ούτως ώστε να μπορώ να είμαι σε γρήγορη κίνηση για να μπορέσω να σημαδέψω και να πάρω έναν εύκολο και έξυπνο πόντο.
Και μία extra bonus πληροφορία είναι ότι για το blog υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδοχές, οι οποίες είναι λίγο πιο ύπουλες και πιο φαλτσαριστές. Βέβαια αυτό θα το συναντήσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιο άλλο επεισόδιο στο μακρύ μέλλον. Μέχρι τότε απολαύστε και προπονηθείτε με το blog Revere. Όλες οι μετατοπίσεις γίνονται με μικρά αλματάκια. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε βήματα. Έτσι θα βοηθηθείτε και θα μπορέσετε να έχετε τη σωστή θέση για το κάθε χτύπημα. Όπως καταλάβατε, ο Φέδων είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Είχε κάνει σπουδές στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης στα θεωρητικά, στο πιάνο και στα κρουστά. Δίδαξε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχει πλούσια δισκογραφική δραστηριότητα. Ως συνθέτης έχει γράψει μουσική για το θέατρο και έχει διευθύνει χοροδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πλούσια επίσης είναι η ενασχόλησή του στα αθλητικά, αφού υπήρξε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομίων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστηριακού Συλλόγου Ηρακλής και Γενικός Γραμματέας του Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Ήταν έφορος του τμήματος Τζούντο, Χόκεϊ και Ράγκμπι. Νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, που έχει τόσο πολλά ερεθίσματα σχετικά με τόσο διαφορετικούς κλάδους, έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα σχετικά με το πινκ-πονγκ. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το Φέδωνα. Γεια σας. Είμαι ο Φέδων Καλοτεράκης, είμαι 62 χρονών, είμαι παντρεμένος, έχω 4 παιδιά και 2 εγγόνια. Ο λόγος που τα λέω όλα αυτά είναι ότι θεωρώ τον εαυτό μου ένα ζωντανό παράδειγμα του ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να παίξει πινκ-πονγκ. Φέδων, τι σε έκανε να ξεκινήσεις να παίζεις πινκ-πονγκ? Ξεκίνησα στα 11 με 12, ο πατέρας μου ήταν λάτρης, έπαιζε πάρα πολύ καλό πινκ-πονγκ και παράκυλε σε ένα θειό μου που ήταν μαραγκός και έφτιαξε ένα τραπέζι. Είχαμε το χώρο τότε, είχαμε μια μικρή αυλή στο σπίτι μας, στην περιοχή της Βούλγαρης στην Θεσσαλονίκη, τότε ήταν χωράφια εκεί για να καταλάβετε, και άρχισα με τον αδερφό μου που ήταν 4 χρόνια μικρότερος, τον Φιλίμωνα, να παίζουμε. Και παίζαμε μέχρι που έφυγα στην Αμερική για σπουδές. Έτσι ξεκίνησα να παίζω. Φέδων, μιας και είσαι ψυχοθεραπευτής και έχεις περάσει από διάφορα σπορ ως λάτης του αθλητισμού, τι θεωρείς ότι προσφέρει το πινκ-πονγκ? Πολύ καλή ερώτηση. Μπορώ να πω ότι το πινκ-πονγκ για μένα είναι η ψυχοθεραπεία μου. Ο Έρικ Έριξον, ένας πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής, ο οποίος μιλάει για τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, λέει για τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα 60, ότι το διακύβευμα είναι ή αξιοπρέπεια ή απελπισία. Για να μην πέσει κανείς στην απελπισία, να μην φτάσει κανείς στην απελπισία, πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να αποδεχθεί τη ζωή του. Ότι αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή μου, όχι κάτι άλλο που θα ήθελα να ήμουν. Επίσης να αποδεχθεί το θάνατό του, το δικό του θάνατο, όχι γενικώς την έννοια του θανάτου. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι να ανακαλύψει για τον εαυτό του και να δοκιμάσει καινούριους ρόλους. Έτσι λοιπόν για μένα ο ερασιτέχνης πιγκπονίστας είναι ένας καινούριος ρόλος που με γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση. Το πιγκπονγκ καταρχήν έχει να κάνει με το κεφάλι, με το μυαλό, έτσι όπως μας λέει η coach. Και γι' αυτό το λένε και πολύ αεροβικό σκάκι. Θέλει πολύ σκέψη και έτσι καταπολεμάς την άνοια και το αλτσχάιμερ. Για τη δική μας ηλικία κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο. Μετά έρχονται τα πόδια, τα γυμνασμένα πόδια. Μετά έρχεται το σώμα ολόκληρο και μετά τα χέρια. Και τα δύο τα χέρια, όχι μόνο αυτό που κρατάει τη ρακέτα. Έτσι λοιπόν με βοηθάει να διατηρούμε και σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που παίρνω από το πινκ-πονγκ. Ποια είναι η κινητήριος δύναμη που σε έφερνε στο γήπεδο κάθε φορά? Είναι όντως δύσκολο όταν είσαι κουρασμένος, γυρίζεις σπίτι από τη δουλειά, να βρεις το κουράγιο για να πας στην προπόνηση. Η Ανίτα το λέει αυτό πολύ συχνά, ότι πρέπει να νικήσουμε τον καναπέ. Έχω λοιπόν δύο κίνητρα. Το ένα είναι η απόλαυση του παιχνιδιού, γιατί ας μην ξεχνάμε, το πινκ-πονγκ είναι άθλημα, είναι όμως και παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι απαιτητικό, επειδή είναι επιτραπέζιο, πολλοί το συγχαίουν με άλλα επιτραπέζια, όπως το τάφλι για παράδειγμα. Καμία σχέση, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Δεν πάει όμως να είναι παιχνίδι και να δίνει χαρά. Και το δεύτερο είναι η καλή παρέα. Έχουμε μια καταπληκτική παρέα, εξαιρετικοί άνθρωποι, περνάμε καλά δηλαδή και αναμεταξύ μας. Γιατί παρόλο που είναι ατομικό άθλημα, κατά βάση
η ομάδα είναι αυτή που σε βοηθάει να πας πιο μπροστά. Παίρνοντας ως αφορμή την ιδιότητα του Φέδωνα, από το βήμα μου ως προπονήτρια, θα ήθελα να σας παρομοιάσω την ασπίδα μου με το χαρακτήρα μας. Προστατέψτε τον εαυτό σας από άσκοπες καταχρήσεις, τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, τζόγο, παιχνίδια, ανεξέλεγκτη χρήση του ίντερνετ. Γεμίστε με όμορφες στιγμές της ζωής σας, γιατί κάθε στιγμή είναι ανεκτίμητη.